Αυτά δήλωσαν και οι επικεφαλείς της Μίζωνος και Ελλάσσονας Αντιπολίτευσης, αλλά και ο Περιφερειάρχης όσον αφορά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή. Θα συνδεθούμε ζωντανά με την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, με την αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου. Συνεχίζεται η συνεδρίαση. Να παρακολουθήσουμε ένα σχετικό απόσπασμα από τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Τώρα θα προχωρήσουμε, Γιώργο, αλλά πρέπει αυτό το έργο να προχωρήσει. Οι πανεπιστημιακοί ανησυχούν. Ούτε εγώ θέλω να δώσω 700.000 ευρώ. Στέφανε, αν μου επιτρέπεις. Σήμερα με συγχωρείς. Με συγχωρείς. Ούτε και εγώ θέλω να δώσω 700.000 για το πανεπιστήμιο. Δεν μας περισσεύουν. Μπορούμε να κάνουμε άλλες δράσεις. Αλλά δυστυχώς σε αυτή τη φάση θα πρέπει να δούμε σε συνάρτηση και με την εξέλιξη του ρημοτομικού. Και γενικότερα προσπαθούμε τώρα να αλλάξουμε με μια νομοθετική πρωτοβουλία τόσο ο Περιφερειάρχης όσο και εγώ αλλά και οι βουλευτές συλλογικά να δούμε αν μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε αυτό. Αν στο πρόγραμμα αυτό, στο προγραμματισμό μας βγει ότι μπορέσουμε να το εντάξουμε, θα υλοποιήσουμε συνολικά το έργο στο διαχειριστικό που έχουμε της περιφέρειας. Αν όμως δεν προλάβουμε, θα πρέπει κάτι να κάνουμε για το Πανεπιστήμιο και να δρομολογήσουμε αυτή την αναβάθμιση του Πανεπιστημίου, η οποία θα συμβάλλει σε ένα ποσοστό έτσι ώστε να εξοικονομηθούν πόροι για το Πανεπιστήμιο. Στέφανε, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ, ο κύριος Δέκης. Το σώμα το οποίο εκφράζει άποψη, καταρχήν είναι έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση της εισηγήσης ως Περιφερειακή Αρχή, αλλά και το Περιφερειακό Συμβούλιο. Ούτε οι πανεπιστημιακοί, ούτε η ανησυχία τους έχουν να κάνουν με τη διάθεση των πόρων. Επειδή τα 700.000 είναι πολύ μεγάλο ποσό, αν λάβουμε ότι τα ποσά που εισπράττει η Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινα σε ετήσια βάση, επειδή έχει υπάρξει πολύ σαφή σχεδιασμός, και επειδή αυτό ούτως ή άλλως είναι αποσπασματικό, δηλαδή είναι ένα κομμάτι από τα 5,5 εκατομμύρια, δεν θα λύσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει το πανεπιστημιακό κάμπους της Φλόρινας. Θεωρώ, Στέφανε, να αποσυρθεί, να γίνουν οι διαδικασίες. Δεν μας κυνηγάει κανείς. Ούτε πρόκειται να λύσει πρόβλημα αυτό τίποτα. Είναι άλλα τα προβλήματα της Φλόρινας. Θόδωρε, θεωρώ ότι είναι σε απόλυτα λαθεμένη κατεύθυνση. Αυτό το έργο που έχει τέτοια ετοιμότητα και σχεδιασμό για το ΠΕΠ, για το ΣΕΣ και σε τελική ανάλυση, επειδή η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, είτε νομαρχιακές αυτοδιοίκησης παλιά, είτε δήμοι, είτε περιφέρεια, έχουμε δώσει του κόσμου τα λεφτά για το Πανεπιστήμιο, κάποια στιγμή υπάρχει και Υπουργείο Παιδείας, υπάρχουν και τομεακά, υπάρχει και κράτος ελληνικό και εδώ είναι Ελλάδα. Εμείς, αγαπητοί φίλοι, δεν μπορούμε να το ψηφίσουμε αυτό το έργο. Όχι γιατί διαφωνούμε με το έργο, θεωρούμε ότι πρέπει να έρθει συνολικά και ας έρθει και μετά από 2, 3, 6 μήνες, ένα χρόνο. Εμείς δεν το δεχόμαστε να το ψηφίσουμε. Από ό,τι άκουσα εδώ, είπε ο κ. Δακής ότι έχει υποβληθεί στη διαχειριστική αρχή για να χρηματοδοτηθεί. Τι, δεν εγκρίθηκε? Μισό λεπτό. Υπάρχει απόφαση. Υπάρχει απόφαση της διαχειριστικής αρχής που λέει ότι δεν μπορεί να ενταχθεί. Μισό λεπτό, ρε Παύλο. Ρωτάω να μου απαντήσουν. Ο κύριος Περιφερειάρχης, παρακαλώ. Ρωτάω να μου απαντήσουν. Λοιπόν, με αφορμή με αυτό που είπε και ο κύριος Δακής, που νομίζω ότι έχει δίκιο, γιατί εκτιμώ ότι προχθές σε μια δημόσια εκδήλωση του Πανεπιστημίου η περιφέρεια αδικήθηκε τα μέγιστα. Υπήρξαν αιχμές και για την αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας. Ζητώ συγγνώμη που δεν θυμούμε το όνομα του καθηγητή, αν με βοηθήσετε λίγο. Ο κύριος Λεμονίδης. Όταν ξέρουμε ότι διαχρονικά η αυτοδιοίκηση και οι Δήμοι και η Περιφέρεια και οι νομαρχιακές αυτοδιοίκησεις παλιά συνέδερμαν τα μέγιστα σε ένα κοινό αγώνα. Κάποια στιγμή έρθει το Πανεπιστήμιο και επί κυβερνήσεων του κυρίου Σιμίτη πραγματικά ήρθε το Πανεπιστήμιο στη Δυτική Μακεδονία μετά από ένα ολοκληρωμένο αίτημα και της κοινωνίας αλλά και των τότε φορέων. Και εξελίχθηκε. Νομίζω ότι προχθές αδικηθήκαμε ως αυτοδιοίκηση. Δεν το παρακολούθησα, ενημερώθηκα κι εγώ. Όταν ξέρουμε ότι και η προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή διέθεσε πόρους, όπως και ο Δήμος Κοζάνης διαχρονικά, στο να μπορέσουμε να απαντήσουμε στα ζητήματα της ανώτατης εκπαίδευσης. Υπήρξε μια προσπάθεια από την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας σε επίπεδο μελετών να μπορέσει να ενταχθεί με ένα φάκελο έργου το Πανεπιστήμιο της Φλόρινας στο ΕΣΠΑ και με μελέτη εφαρμογής. Καθόλου έτσι. Δεν ήταν επιλέξιμο, δεν έγινε τελικώς επιλέξιμο, διότι ήταν για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου και δεν θεωρήθηκε ότι ήταν για σταθερές υποδομές.
Πού είναι όμως το πρόβλημα?